Εγώ το να λέω ότι έχω καθαρίστριες στα χαρτιά, αλλά είναι αναρωτικές άδειες και την ίδια στιγμή που ο εργολάβος, το έχω ξαναπεί, είχε 46 εργαζόμενους με 8 αναρωτικές όλο τον χρόνο και ο Δήμος με 96 εργαζόμενους είχε 1.150 μέρες και άλλες 650 αγωνικές, την ίδια περίοδο, την ίδια χρονολογία, κάτι δεν πάει καλά. Πόσες ήταν εγκυμοσύνης από αυτές? Εσύ να μου πεις, σιγά μην ήταν οι άντρες, δεν γεννάνε, ξέρετε. Όχι, μα για τις γυναίκες συζητάμε, για τις γυναίκες καθαρίστριες. Όπως επίσης να σου πω κάτι. Πολύ λίγες. Πάρα πολλές, με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν, αλλά δεν το κόψαμε γιατί ο νόμος μας το επέτρεπε. Να έρθει έγκυος 8 μηνών να συνάπτει σύμβαση με το Δήμο για καθαρίστρια σχολείου. Είναι δυνατόν. Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος, δεν θα κάνει παιδιά. Καταλάβατε, δεν είμαστε επιδοματικός εμείς οργανισμός. Το κράτος έχει πρόνοιες. Έχει επιδόματα ανεργίας, έχει κοινωνικές δομές. Και μελιώνει το δικαίωμα της μικρότητας όμως. Γιάννη, μην κάνετε διάλογο παρακαλώ. Και μας, Γιάννη, μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Όχι, με συγχωρείτε. Εδώ η κάθε είναι, δηλαδή σαν να λέμε τώρα και ο ιδιώτης απολύει την NGO επειδή θα χάσει. Αυτό δεν είπα αυτό, κύριε, δεν είπα αυτό. Εδώ είναι συγκεκριμένες αυτές οι συμβάσεις, μέχρι πέρυσι ήταν οι συμβάσεις έργου. Το ξέρετε πολύ καλά. Βεβαίως. Εντάξει. Ναι. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων. Ούτε στην καθαριότητα, ούτε στην παρουσία των υπαλλήλων. Μόλις με την μοριοδότηση δεν παίρνονται, κύριε Δήμαρχε. Με τη μοριοδότηση τις παίρνουμε τώρα. Παίρνουν μόρια και με τα μόρια προσλαμβάνονται. Άλλοι έχει τα μόρια να προσληφθεί, θα τις πούμε δεν σε προσλαμβάνουμε γιατί είσαι ηλικιός. Δεν το είπαμε και δεν το κάναμε. Αλλά πρόσεξε όμως, όταν υπογράφει μια σύμβαση που λέει είμαι ικανή να προσφέρω την υπηρεσία, είναι, σε ρωτάω. Η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί λόγο για να πει αυτό το πράγμα, λέω εγώ. Κατανόμω. Κατανόμω να κάνει και αυτή την κυρία. Ξέρετε κάτι όμως, Όταν το σχολείο αυτό μένει ακάθαρτο και οι υγειονομικές συνθήκες είναι κάτω του επίπεδου, δεν λέμε μετά, ξέρετε, την πήραμε την καθαρίστρια, αλλά είναι έγκυος. Και 8 μηνών κιόλας. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ κάνω μια είπα άλλη κουβέντα και στο πήγατε πάλι στην εξαίρεση εξαιρέσεως. Δεν νοείται να λες ότι θες να είσαι δημόσιος υπάλληλος και απολαμβάνεις μόνο τα πλεονεκτήματα της θέσης. Όταν ο άλλος εργαζόμενος που έχει 8 ώρες εργασία, 8 και όχι 6,5 και στην πραγματικότητα ούτε 5,5. Το κάναμε το μέτρημα των της απόδοσης των εργαζομένων στην καθαριότητα μόλις βάλαμε τα μηχανήματα. Από 3,5 ώρες μέχρι 5 ώρες ο πιο εργατικός ήταν ωφέλιμος χρόνος εργασίας. Λοιπόν, αυτά κάποιοι τα πληρώνουν και αυτοί είναι οι πολίτες που τάχα λυπάστε. Δεν βγαίνουν από τα λεφτά του Δημάρχου, ούτε των Δημοτικών Συμβούλων. Και πρέπει να το καταλάβουμε και καλή. Και εγώ όταν πήγα Δήμαρχος είπα ελάτε να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας των παιδιών σας. Σήμερα όμως λέω τις δικές σας. Γιατί φυσικά όταν τα μετρήματα είναι, σου λέω τώρα ο Γιωργαλής για 500 ημέρες απουσίας. Είναι δυνατόν. Και κουβεντιάζομαι ότι σεβόμαστε. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να είναι, τα σχολιά τους να είναι καθαρά. Δεν τους νοιάζει αν η σχέση δημοσίου-ιδιωτικού δικαίου στην καθαριότητα. Καθόλου δεν ενδιαφέρει το γονέα. Όλα τα άλλα είναι ιδεολειψίες. Εργαζόμενοι είναι όλοι, για μεροκάμα το πάνε, κανείς δεν ευτυχίζει να πάει να γίνει καθαρίστρια ή οδοκαθαριστής. Προφανώς το κάνει διότι το χρειάζεται. Όλοι θα θέλουν να ήταν σε μια καρέκλα και να βλέπουν τηλεόραση και να παίρνουν τα λεφτά από τον ουρανό. Λοιπόν, αυτά λέω και τα λέω για να τα ακούσουν. Γιατί δεν πάει καλά το σύστημα όπως πάει. Και εμείς θα δούμε τι συμφέρει την κοινωνία, όχι τι συμφέρει μια συντεχνία. Εάν κάποιες καθαρίστριες δεν πελιάζουν... Ο κύριε Μαντζογιάννη, δεν έχει το λόγο. Δεν μπορούμε... Δεν έχει το λόγο, κύριε Μαντζογιάννη.